Θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για 21.620 ανέργους εξασφαλίζουν δύο νέα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα από τον ΟΑΕΔ. Όπως τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, διασφαλίστηκε η συμμετοχή ανέργων από περιφέρειες που αποκλείονταν σε προηγούμενα προγράμματα, όπως η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος περιλαμβάνεται θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών, πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών και δράση συμβουλευτικής υποστήριξης. Προβλέπεται επίσης εγγυημένη απασχόληση έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα, καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο. Το δεύτερο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 66 ετών και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.